58 του σχεδίου νόμου της υγείας προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας της Διατάξης Οδηγίας 2011 κάθετος 24 κάθετος ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Εψήφισαν συνολικά 246 βουλευτές. Ναι ψήφισαν 164, όχι ψήφισαν 72, παρόν ψήφισαν 10. Συνεπώς, τροπολογία με γενικό αριθμό 942 και ειδικό αριθμό 58 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο σε δύο άρθρο. Ερωτάει το Σώμα, γίνεται δεκτό το ακροτελεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου. Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας για Τάξη Οδηγίας 2011-24-ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης έγινε δεκτό επί της αρχής επί των άρθρων και η ψήφισή του στο σύνολο θα αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσω κάποια ζητήματα τα οποία τέθησαν και τα οποία τέθησαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που, ως γνωστόν, το Προεδρείο, δείχνοντας μια ανοχή, ενώ δεν επιτρέπεται να δοθεί ο λόγος, δόθηκε. Θέλω λοιπόν πρώτον να ξεκαθαρίσω ότι αν κάποιες ψηφοφορίες γίνονται μαζί, γίνονται μετά από πρόταση του σώματος και για διευκόλυνση των συναδέρφων. Αν λοιπόν κάποιοι επιθυμούν να μην γίνονται ταυτόχρονα αυτές τις ψηφοφορίες, το Προεδρείο δεν έχει αντίρρηση. Αυτό όμως θα πρέπει να το συνεννοούμεθα κάθε φορά καλόπιστα όπως γίνεται. Επί της συγκεκριμένης λοιπόν ψηφοφορίας συνεννοηθήκαμε να γίνει ταυτόχρονα. Όταν κατετέθη, κοιτάξτε, σας δεσμεύει η συνεννόηση των εκπροσώπων σας. Τώρα, ο κάθε συνάδελφος, άμα δεν θέλει, είναι δικαίωμά του. Αλλά θα πρέπει να τεθεί στην ολομέρεια και να λεχθεί. Όταν κατετέθη ονομαστική ψηφοφορία από... Να θυμίσω, κύριε Λαφαζάνη, δεν θα τσακωθούμε, απλώς να συζητήσουμε με ηρεμία, μια και είμαστε και μπορούμε να το λύσουμε. Όταν η ψηφοφορία κατετέθη, κανείς δεν περίμενε ότι θα υπήρχε ονομαστική ψηφοφορία επί του θέματος. Κατετέθη από το ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν θα υπήρχε ονομαστική και έτσι βαδίζαμε και θα συζητείτε όπως θα ψηφίζονται, όπως ψηφίζονται όλες τις τροπολογίες και όλα τα άρθρα. Κατετέθη από το ΠΑΣΟΚ και συμφωνήσαμε η ψηφοφορία να γίνει Τετάρτη που είχαμε και την άρση ασυλιών. Ναι, μέχρι εδώ. Για να διευκολύνουμε, διότι την Τετάρτη θα ήταν όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Την Τρίτη δεν είχαμε νομοθετική εργασία, δεν θα ήταν οι συνάδελφοι εδώ. Το συζητήσαμε στη διάσκεψη και είπαμε ότι αφού έχει τέθει για την Τετάρτη ονομαστική για τις άρσεις ασυλιών και έχουμε και την νομοθετική εργασία, να ψηφίσουμε όλοι μαζί την Τετάρτη. Άλλως θα έπρεπε να διακόψουμε εκείνη την ώρα και η ψηφοφορία να γίνει αμέσως μόλις είχε κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν συμφωνήσαμε. Και εγώ μετέφερα τη συμφωνία. Εάν δεν θέλατε και θέλατε να γίνει ξεχωριστά, είτε γιατί πράγματι στο μεσοδιάστημα από την ώρα που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την αίτηση για ονομαστική μέχρι σήμερα, δημιουργήθηκε μείζον ζήτημα. Το οποίο όμως δεν μπορούσε να επηρεάσει τη συμφωνία μας και την ψηφοφορία μας, εκτός εάν μου το λέγατε και ξανασυζητούσαμε. Και μου λέγανε οι ανεξάρτητοι Έλληνες ότι θέλουν να αποχωρήσουν και θα βρίσκαμε τη διαδικασία όπως ήρθαν και μας το είπανε και βρήκαμε μια διαδικασία. Βεβαίως λοιπόν είπαμε να πείτε αυτό που πρέπει να πείτε για να καταγραφεί και να προχωρήσουμε. Ένα λεπτό. Έχω στα χέρια μου επομένως αυτό ήταν απόφαση του σώματος έτσι, και όχι του Προεδρείου το να γίνουν ταυτόχρονα οι ψηφοφορίες. Δεύτερον. Μέχρι σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε κατ' επανάληψη ψηφίσει χωρίς να γίνει ζήτημα τροπολογίες με άρθρα με μία ψηφοφορία. Ουδέποτε ετέθη το θέμα, παρακαλώ αν με ακούτε, λέω μέχρι σήμερα, έχουμε ψηφίσει τροπολογίες με άρθρα, όχι μόνο ένα, και ουδέποτε ετέθη ζήτημα. Ήρθε ο κύριος Λαφαζάνης στο γραφείο μου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και μου έθεσε το θέμα. Είπα ότι το θέμα είναι εξεταστέο διότι μέχρι σήμερα έχει η τροπολογία κατατεθεί έτσι. Είναι και το θέμα των υποβαλλόντων την ονομαστική ψηφοφορία και της κυβέρνησης. Μετά από τη συζήτηση ενημέρωσα ότι πάμε στη μία ψηφοφορία. Και είπαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται τα τέσσερα άρθρα και όχι το πέμπτο. Και είπαμε αυτό να καταγραφεί. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Έχω στα χέρια μου μια δήλωση ότι η διεξαχθήσα ψηφοφορία είναι παράνομη, απολύτως αντικανονική και αντισταγματική, εφόσον αυθαιρέτως
και συγκεκριμένη τροπολογία συμπεριλαμβάνονται 5 διαφορετικά άρθρα. Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι πρώτη φορά μας λέτε ότι μια τροπολογία που έχει παραπάνω από ένα άρθρο είναι αντικανονική, παράνομη, αντικαταστατική, αντισταγματική και όλα τα σχετικά, και μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί χωρίς διαμαρτυρία όλες αυτές. Εάν η κυβέρνηση, εάν η αντιπολίτευση θέλει, να συνεννοηθούμε με την κυβέρνηση να μην φέρνει παραπάνω άρθρα. Αυτό όμως δεν το απαγορεύει ο κανονισμός και αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει ξανατεθεί ως θέμα στο Προεδρείο. Πρώτη φορά ετέθη προχθές με την παράσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, από την ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκύπτει ότι 164 βουλευτές ψήφισαν ναι στα 5 άρθρα. Άρα το ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελαν να ψηφίσουν τα 5 αλλά μόνο τα 4 ή τελικά ψήφισαν όχι και στα 5 δεν επηρεάζει και δεν καθιστά παράνομη και αντισταγματική τη διεξαχθήσα ψηφοφορία. Από πού ως πού είναι παράνομη και αντισταγματική? 164 συνάδελφοι, είτε ψηφίζαμε άρθρο-άρθρο, είτε ψηφίζαμε ολόκληρη την τροπολογία, θα ψήφιζαν και τα 5 άρθρα. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οποίο γίνεται επειδή, αν θέλετε, και δεν θέλει το Προεδρείο να παρέμβει σε αυτό, από την Πέμπτη μέχρι σήμερα φάνηκε όμως μια πολιτική διαμάχη έντονη. Και δεν θέλω να πω εγώ αν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πίσω ή μπρος ή οτιδήποτε, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Επισημαίνω όμως ότι αν τελικά την Πέμπτη είχε γίνει αμέσως η ονομαστική ψηφοφορία, εσείς είχατε ήδη δεχτεί να γίνει επί της τροπολογίας και των 5 άρθρων. Διότι αυτό μου το θέσατε την Τρίτη. Άρα μέχρι την Πέμπτη και με δεδομένο ότι είχαμε ψηφίσει κατ' επανάληψη άλλες τέτοιες τροπολογίες, τις οποίες μπορώ να σας τις δώσω χωρίς να υπάρχει καμία διαμαρτυρία, άρα ήταν δεδομένο ότι εσείς θα ψηφίζατε όχι και αυτό άλλαξε και το είπατε... μπράβο, το είπατε στη συζήτηση. Το είχατε πει και στη συζήτηση, κύριοι. Ελέγχθηκε στη συζήτηση. Και κακώς, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, υπήρξε αυτή η ανοχή να το κουβεντιάσουμε λίγο πριν. Και κακώς τελικά το Προεδρείο αποδέχθηκε και τη δική σας πρόταση προς διευκόλυνση όλων των συναδέρφων να γίνει Τετάρτη μαζί η ψηφοφορία. Γιατί αν την είχαμε κάνει την περασμένη Πέμπτη, δεν θα είχε προκύψει το πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν υποχρέωση δική μου, επειδή θέλω να απαντήσω ότι εγώ σε αιτιάσεις του τύπου «Πρόεδρε, μη φεύγεις και σε θέλουμε και πού πας» και τέτοια, τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, δεν συνάδουν με κοινοβουλευτική συμπεριφορά όταν βρισκόμαστε τουλάχιστον μέσα στην αίθουσα. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα ότι εγώ δεν φεύγω, είμαι εδώ. Υπομονετικά περίμενα να έρθετε για να ανακοινώσω το αποτέλεσμα και να απαντήσω το Προεδρείο. Είναι δικαίωμά σας να πείτε ό,τι θέλετε, όμως από τη στιγμή που 164 συνάδελφοι δηλώνουν και ψηφίζουν ναι στην τροπολογία και με τα 5 άρθρα, η ψηφοφορία είναι νόμιμη, είναι συνταγματική, δεν είναι αυθαίρετη και είναι σύμφωνη με τον κανονισμό και γι' αυτό εγκρίνεται. Ο κύριος Λαφαζάνης έχει το λόγο και αμέσως μετά ο κύριος Μαριάς και ο κύριος Κουκουλόπουλος. Και παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, να γίνει μια ψύχρεμη συζήτηση, η οποία θα μπορούσε να είχε γίνει την Πέμπτη ή θα μπορούσε να είχε γίνει μετά την ψηφοφορία. Αυτό το να είναι συνάδελφοι βουλευτές, οι οποίοι από κάτω να φωνάζουν και να λένε τέτοιες κουβέντες στον Προεδρεύοντα, δεν είναι η καλύτερη δυνατή κοινοβουλευτική εικόνα. Εμείς είμαστε απόλυτα ψύχρεμοι, κύριε Πρόεδρε, και κακώς δίνεται και σε αυτόν τον τόνο και με αυτό. Λοιπόν, είμαστε απόλυτα ψύχρεμοι και κακώς δίνεται και με αυτόν τον τόνο και με αυτό το περιεχόμενο μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάνετε αυτή την παρέμβαση. Και με αυτόν τον τόνο και με αυτό το περιεχόμενο. Κύριε Λαφαζάνη, συγγνώμη, με συγχωρείτε, για να κάνουμε και ένα διάλογο εκτός κανονισμού τώρα. Εσείς μου είπατε, εσείς προσωπικά μου είπατε, με όλο το σεβασμό, εσείς μου είπατε, Πρόεδρε, μη φεύγεις.
Σου τα έχουμε μαζεμένα, είναι αντικαταστατικά. Όχι. Λοιπόν, ο πρόεδρος είναι παρόν. Περίμενε να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία και να απαντήσει τότε με ψυχραιμία. Και κοιτάξτε, έχετε το λόγο με άνεση χρόνου να απαντήσετε. Κοιτάξτε, εμείς όλες οι παρεμβάσεις μας ήταν απολύτως ψύχρεμες, ήταν απολύτως κοινοβουλευτικές, ήταν υποβοηθητικές μιας λειτουργίας. Προασπίζουμε τον κανονισμό και το Σύνταγμα, τουλάχιστον όπως εμείς τον βλέπουμε και από την οπτική που έχουμε, και νομίζουμε ότι δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Μιλάμε επί της ουσίας, δεν σας είπα τίποτα το υποτιμητικό, ούτε και στον προεδρεύοντα προηγουμένως είπα τίποτα το υποτιμητικό. Διαμαρτυρία δημιουργούν ένα προηγούμενο το οποίο είναι επικίνδυνο για τη Βουλή, επικίνδυνο για τη Δημοκρατία. Και εξηγούμε. Τα είπα. Τα είπα. Πρώτον, ήρθα προσωπικά με επιμονή, θα έλεγα, για κάτι υπερεπήγον όπως σας είπα, και σας βρήκα εσάς, παρεπιπτόντως ήταν και ο κύριος Τραγάκης, και του εξήγησα και σας εξήγησα ποια είναι η θέση μας. Και η θέση μας ήταν απόλυτα λογική. Δεν ζητήσαμε κάτι παράλογο, να υπεκφύγουμε, να κάνουμε παιχνίδια, να κάνουμε τρίκ. Σας είπαμε ότι έχουμε μια τροπολογία η οποία έχει 5 άρθρα. Στα 5 άρθρα αυτά της τροπολογίας, τα 5 άρθρα δεν είναι συναφή μεταξύ τους. Δεν είναι ένα ενιαίο άρθρο το οποίο ο νομοθέτης το έσπασε σε 5 σημεία, ξέρω εγώ, για την οικονομία της συζήτησης. Ήταν εντελώς διαφορετικά θέματα. Εντελώς διαφορετικά θέματα. Και σε αυτά τα θέματα είχαμε μια αντίρρηση ουσιαστική, την οποία εξηγήσαμε, δεν μπαίνω επί ουσίας, στο άρθρο 5 που αφορά τα φάρμακα, αλλά στα άλλα 4 άρθρα δεν είχαμε αντίρρηση, δεν είχαμε διαφορά, και μάλιστα σας εξήγησα ότι ήδη έχει αρχίσει εκστρατεία από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και ορισμένων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι προτού ακόμα γίνει ψηφοφορία, και μόνο με την κατάθεση τροπολογίας άρχισαν να μας επιτίθενται, διότι λέει δεν ψηφίζουμε το άρθρο 3 και το άρθρο 2, τα οποία είναι νοσοκομεία των Κυκλάδων, και κάνουν αυτό και εκείνο και το άλλο. Αυτό δεν μπορούμε να το ανεχθούμε. Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό. Και ακόμα και αυτά γίνανε πριν ψηφίσουμε. Γι' αυτό σπέψαμε και σας είπαμε. Πρέπει να τεθούν όλα τα άρθρα, το καθένα χωριστά. Τροπολογία υπαριθμών τάδε, άρθρο 1. Άρθρο 2, άρθρο 3, άρθρο 4 της τροπολογίας, άρθρο 5. Και ο κάθε βουλευτής, και όχι μόνο τα κόμματα, και ο κάθε βουλευτής να ψηφίσει αυτό το οποίο νομίζει όπως γίνεται. Δεν υπάρχει ψηφοφορία επί όλων των άρθρων μαζί. Ναι ή όχι στο σύνολο, γιατί είναι διαφορετικά θέματα. Και γι' αυτό άλλωστε ο κανονισμός προβλέπει τα άρθρα να ψηφίζονται χωριστά. Επί της αρχής το νομοσχέδιο και τα άρθρα χωριστά. Τροπολογίες τώρα. Τροπολογίες, η τροπολογία με βάση τον κανονισμό τι είναι? Τροποποίηση διάταξης που υπάρχει σε ένα νομοσχέδιο. Τροποποίηση διάταξης που υπάρχει σε ένα νομοσχέδιο. Φύγαμε από αυτήν την έννοια που περιγράφει ο κανονισμός. Ένα άρθρο άσχετο με τα άρθρα του νομοσχεδίου. Προσθήκη δηλαδή καινούριου άρθρου, εντελώς διαφορετικού. Φύγαμε και από αυτό με τις τροπολογίες, και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες μιας διαδικασίας όπου οι τροπολογίες που κατατίθενται στην ουσία είναι ένα νέο νομοσχέδιο και περιέχουν σειρά άρθρων. Δεν έχουμε ποτέ αποδεχθεί αυτή τη διαδικασία. Εγώ προσωπικά όποτε έχει κατατεθεί τέτοια είδους τροπολογία την έχω καταγγείλει, την έχω καταδικάσει. Μάλιστα με φωνασκίες από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας ότι έχουμε μονές με τις διαδικασίες, ότι έχουμε κολλήσει με τα αντισυνταγματικά, έχουμε κολλημένοι με τον κανονισμό. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία περίπτωση να έχει κατατεθεί τέτοιου είδους τροπολογία και να μην έχουμε διαμαρτυρηθεί. Αν δεν έχει γίνει
σε περίπτωση, δεν θυμάμαι, ονομαστικής ψηφοφορίας επιτροπολογίας, αν δεν έχει υπάρξει αντίδραση, σας είπαμε μία του κυρίου Τασούλα, λοιπόν, αν δεν έχει υπάρξει αντίδραση, ίσως να έχει γίνει αυτό, διότι αν έχει τεθεί τέτοια τροπολογία με πολλά άρθρα σε ψηφοφορία, μπορεί αυτοί που είναι αντίθετοι με την τροπολογία να είναι αντίθετοι με όλα τα άρθρα. Οπότε δεν θεώρησα σκόπιμο να ζητήσουν το διαχωρισμό. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι έχει τεθεί τροπολογία τέτοια σε ψηφοφορία, όπου κάποιοι να συμφωνούν, και μάλιστα ένα ολόκληρο κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση να συμφωνεί με κάποια άρθρα και να έχει πει δεν πειράζει, επειδή βάζετε την τροπολογία, εμείς λέμε όχι, να πάει και το παλιάμπελο, λέμε όχι σε όλα και τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι λογική και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν που καταθέσαμε εμείς και το είπαμε ότι είναι αντικανονιστικό και ότι είναι παράβαση του κανονισμού, δηλαδή και του συντάγματος, πρώτον το λέμε αυτό γιατί. Γιατί η ψήφος που δώσαμε δεν καταγράφεται. Εσείς μας βάζετε στο όχι. Όχι στην τροπολογία. Λέτε ναι, όχι κτλ. Εμείς, κανένας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε όχι. Είπε τέσσερα ναι και ένα όχι. Και θέλαμε να καταγραφεί η πραγματική αυθεντική ψήφο μας, όπως την εκφωνήθηκε από τους βουλευτές. Τώρα, όσον αφορά το αποτέλεσμα, λέτε, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο και αν λέγαμε. Εγώ θεωρητικά να το δεχθώ, πρακτικά να το δεχθώ, αλλά θεωρητικά δεν είναι έτσι. Θεωρητικά δεν είναι έτσι. Να σας πω γιατί. Διότι, αν δίνατε τη δυνατότητα σε όλους τους βουλευτές, θεωρητικά πάντα ομιλώ, δίνατε όλη τη δυνατότητα σε όλους τους βουλευτές να ψηφίσουν άρθρο-άρθρο, μπορεί σε ένα συγκεκριμένο άρθρο η ψήφος να ήταν πολύ διαφορετική. Αλλά δεν τους δώσατε αυτή τη δυνατότητα. Τους είπατε ή θα πούνε ναι σε όλα ή όχι σε όλα. Έτσι βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα όμως, αν γινόταν όπως σας προτείναμε εμείς στην ψηφοφορία, μπορεί ενδεχομένως, μπορεί και να μην ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, αλλά θεωρητικά μπορεί να ήταν και διαφορετικό. Για αυτούς τους λόγους είπαμε, κάναμε αυτή τη δήλωση και η δήλωσή μας έχει κυρίως σημασία για το μέλλον, για να διορθωθούν ορισμένα πράγματα, να μην επαναληφθούν αυτές οι καταστάσεις. Κύριε Λαφαζάνη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαι πρόθυμος να τα διορθώσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε καταγράψει ως αρνητικά. Και γι' αυτό ακριβώς όπως είδατε, παρότι θα μπορούσα να μην έρθω όπως ελέγχθη, ήρθα για να το συζητήσουμε. Με ψυχραιμία και μετά την ψηφοφορία. Συζήτηση η οποία μπορούσε να γίνει μετά την ψηφοφορία. Εσείς ισχυρίζεστε λοιπόν ότι η εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτό μου λέτε. Δηλαδή εσείς που μου είπατε από το μικρόφωνο ότι πρόεδρε μη φεύγεις γιατί θα τα ακούσεις μετά την ψηφοφορία και σας είπα από εκεί ότι εγώ δεν φεύγω, θα έρθω μετά την ψηφοφορία και ήρθα και σας περίμενα κιόλας, εσείς λέτε ότι δεν ελέγχθη ή δεν την ακούσατε. Ωραία. Εγώ να δεχθώ λοιπόν, όχι κύριε Λαφαζάνη, επειδή μιλάμε καλόπιστα, σας σέβομαι και σας εκτιμώ, ουδέποτε έχουμε θέσει προσωπικά ζητήματα μεταξύ μας παρότι διαφωνούμε σχεδόν πάντα. Σας σέβομαι και σας εκτιμώ και σας ακούω πάντα στα διαδικαστικά. Προσπαθώ και το ξέρετε να συμβάλλω προς την κατεύθυνση την οποία βλέπω ότι είναι η σωστή με βάση τον κανονισμό που πολλές φορές λέτε εσείς. Τόσο που και η κυβέρνηση λέει ότι πολλές φορές δεν είμαι όπως θα έπρεπε να συμπεριφερθώ. Και ακούω αυτή την κριτική και μου λέτε τώρα ότι ήταν κοινοβουλευτικά αξιοπρεπής η συμπεριφορά, σας λέω πως δεν ήταν. Εντάξει, η κρίση για το τη συμπεριφορά μας είναι δική σας, εμείς έχουμε αυτή την κρίση. Ναι, ναι, δική μου. Αλλά εγώ δεν σας είπα. Δική μου και επιτρέπετε να την εκφράσω. Δεν σας είπα μη φύγετε για να μ' ακούσεις. Η παρότρινση να μην φύγετε. Που και τελικά φύγατε εσείς, γιατί εγώ ήμουν εδώ. Τρόπο, με πολύ ευγενικό τρόπο, με πολύ ευγενικό τρόπο σας δεν ήταν ευγενικός ο τρόπος. Εν πάση περιπτώσει, δεν στέκομαι σε αυτό, κύριε Λαφαζάνη. Εμείς σταθούμε τώρα σε αυτό. Δεν απασχολεί αυτό κανέναν. Εμείς σταθούμε σε αυτό. Το είπα, διότι ο πρόεδρος σε μια τέτοια. Εμείς σταθούμε σε αυτό. Δεν με απασχολεί αυτό. Αμέσως, κύριε Μαριά, για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Αποδεχθήκατε λοιπόν. Ωραία. Εντάξει, εγώ δέχομαι ότι εκείνη την ώρα υπήρξε μια ένταση. Τελείωσε, μην το συζητάμε. Ελέγχθη όμως. Πώς δεν ελέγχθη, αφού ελέγχθη.
Άμα θέλετε να το δούμε και στα βίντεο. Δεν μας τιμά. Δεν μας τιμά. Και Λαφαζάνη, δεν μας τιμά. Εν πάση περιπτώσει, μα σας παρακαλώ τώρα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι ο πρόεδρος της Βουλής ήταν εδώ και σας περίμενε. Δεν έφυγε. Το κλείνουμε αυτό, έκλεισε αυτό. Δεύτερον, συμφωνούμε επίσης ότι σε όλες τις τροπολογίες που υπήρξαν με πολλά άρθρα γίνανε οι ψηφοφορίες έτσι. Όχι. Τι έγινε. Εγώ λοιπόν θα σας φέρω. Εγώ είπα ό,τι είχα να πω. Αν έχετε να πείτε εσείς. Ναι, απαντώ λοιπόν. Ωραία. Για να συμφωνήσουμε κιόλας σε κάποια ζητήματα. Για να συμφωνήσουμε. Εγώ θα συμφωνήσω, κύριε Λαφαζάνη, ότι μια τροπολογία. Θα συμφωνήσω ότι μια τροπολογία με διαφορετικά άρθρα διαφορετικού περιεχομένου να γίνει σύσταση στην κυβέρνηση να μην ξανάρθει, θα συμφωνήσω. Όμως πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ψηφίσαμε κατ' επανάληψη χωρίς διαμαρτυρία τροπολογίες με πολλά άρθρα διαφορετικού περιεχομένου. Τώρα, σας τις φέρω όλες. Εγώ λοιπόν επανέρχομαι στο θέμα αν είναι αντισυνταγματική ή αντικανονιστική, όπως γράφετε εσείς, η ψηφοφορία που δεν είναι και δόκιμος όρος. Με συγχωρείτε, παρακαλώ. Το Προεδρείο αισθάνεται ότι πρέπει να απαντήσει. Δηλαδή, δεν σας τιμά ότι σας απαντούμε. Κύριε Βούτση, δεν σας τιμά. Με το Προεδρείο συζητάμε τώρα. Τα κόμματα έχετε την χαρά να τα πείτε και μετά. Λοιπόν. Καταλήγω λοιπόν στο ότι από τη στιγμή που 164 βουλευτές επί της τροπολογίας με τα 5 άρθρα συνολικά ψηφίζουν ναι, και επειδή η Βουλή πρέπει να μας πει δέχεται ή δεν δέχεται, δεν μας λέει κάτι άλλο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, και η συντριπτική πλειοψηφία λέει ναι, δέχεται ή δεν δέχεται. Λοιπόν, άκυρη και αντικανονιστική η ψηφοφορία. Αυτό λέω. Λέτε λοιπόν ότι αν ήταν κατά άρθρο, ίσως οι 164 να ήταν 198 ή 210. Μάλιστα. Καταγράφεται λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στα άρθρα αυτά και κατεγράφει με τη δική σας δήλωση, η οποία είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά, καταγράφεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει το 1, 2, 3, 4. Όχι όμως επί της ψήφου του κάθε ενός βουλευτή, αλλά ως αρχή του κόμματός σας. Και δεύτερον, στο οποίο δεν είπατε κουβέντα. Δέχεστε ότι συμφωνήσαμε την Πέμπτη να αναβάλουμε από κοινού. Το σώμα ανέβαλε, δεν ανέβαλε το Προεδρείο. Δέχεστε ότι την Πέμπτη είχατε πει ότι την καταψηφίσετε και αν δεν υπήρχε ονομαστική θα είχατε καταψηφίσει. Και επειδή ετέθη ονομαστική υπήρξε το ζήτημα. Και επειδή αναβάλαμε για την Τετάρτη. Όλοι μαζί αναβάλαμε. Δεν επέβαλε το Προεδρείο τίποτα. Αναβάλαμε για την Τετάρτη διότι υπήρχε η ψηφοφορία για τη σάκτηση άρση ασυλίας. Την Τρίτη δεν είχαμε νομοθετική, άρα όλοι μαζί το συμφωνήσαμε. Από εκεί και πέρα το Προεδρείο αισθάνεται ότι οφείλει αυτά να σας τα πει, να απαντήσει επί της δήλωσης και να, αν θέλετε, ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο, ευχαρίστως να γίνει και μία... Επίσης να πω ότι γίνεται γνωστό ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, 48 μαθητές και μαθήτριες και 3 εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Λίμνης Ευβοίας. Τους καλωσορίζουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μαριάς. Πρόεδρε, το ότι γίνεται συζήτηση.